Ένταση όμως, κυρίες και κύριοι, στην παρέλαση στα Τρίκαλα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αντώνη Τσολναρά. Αντώνη. Λοιπόν, πριν από λίγο, κατά την ολοκλήρωση της παρέλασης, οι οικογένειες πλακιά ουσιαστικά κινήθηκαν κατά υψηλόβαθμο στελεχών του ελληνικού στρατού που βρέθηκαν μπροστά από τους επισήμους. Και μάλιστα ένας εκ των γονέων άρπαξε το πηλίκιο του στελέχους και το έριξε κάτω στο έδαφος, εκτοξεύοντας και διάφορες αιχμές όσον αφορά την διαδικασία και το τι έγινε στα Τέμπη. Ήταν μια στιγμή η οποία δεν φαινόταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι οι οικογένειες πλακιά είχαν ζητήσει και από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Παπακώστα, η οποία είναι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, να μην δώσει το παρόν στην παρέλαση. Όπως και έγινε. Ωστόσο, οι οικογένειες των ανθρώπων αυτών που θρηνούν τα παιδιά τους, τις δύο δίδυμες και την εξαδέρφη τους, εξεράγησαν όταν κατά την ολοκλήρωση της παρέλασης βρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού στρατού μπροστά από τους επισήμους και μάλιστα εκτόξευσαν και κάποιες αιχμές και προς τα άτομα τα οποία ήταν στην εξέδρα των επισήμων, ζητώντας δικαιοσύνη για αυτό το οποίο έγινε, Αντώνη, στα Τέμπη. Και ότι δηλαδή έτσι όπως μιλάει η διαδικασία. Ήθελαν δηλαδή να πλησιάσουν, να διαμαρτυρηθούν απέναντι από την εξέδρα των επισήμων και ήταν μπροστά τα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού. Εκεί υπήρξε η ένταση. Αν καταλαβαίνω καλά και το πλάνο που μόλις είδαμε. Ναι. Ουσιαστικά κινήθηκαν προς τα υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία ήταν απέναντι από τους επισήμους. Ναι. Ο στόχος δηλαδή φαινόταν ότι ήταν τα υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού στρατού. Αλλά ταυτόχρονα μετά από λίγο εκτοξεύτηκαν και κάποια πυρά και προς τα υπόλοιπα και κάποια εκ των ατόμων που ήταν στην εξέδρα με τους επίσημους. Εκεί όπου ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Είναι μια γενικά φορτισμένη στιγμή για τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια της οικογένειας Πλακιά. Και αυτή τη στιγμή κάνουν δηλώσεις. Ουσιαστικά για να εξηγήσουν τους λόγους αυτής της κίνησης κατά των υψηλόβαθμων στελεχών του ελληνικού στρατού, να επαναλάβουμε και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο πώς κυλάει η διαδικασία από την αρχή, από το εκείνο το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα. Που ζητούν δηλαδή δικαιοσύνη, Αντώνη, και ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής δεν τιμά τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν. Να θυμίσουμε ότι είναι η οικογένεια που έχει χάσει τα δυο της παιδιά, τα δύο δίδυμα κορίτσια και την ανιψιά τους που ταξίδευαν και τα τρία παιδιά μαζί στο τρένο, στο δυστύχημα αυτό, στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη Τσολναρά.